ιδιαίτερη πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League. Η αλήθεια είναι ότι έψαχνε ένα διπλό σε μια έδρα που ίσως θεωρείται η πιο αδύναμη, θεωρητικά όλα αυτά πάντα βέβαια. Από την άλλη, είχε ευκαιρίες και η αντίπαλη ομάδα να πετύχει γκολ. Τελικά, τι αίσθηση σας αφήνει το 0-0? Σίγουρα θέλαμε να πάρουμε τους τρεις πόντους. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε σε κάθε αγώνα. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν πάρα πολύ κακός για άλλη μια φορά. Και μικρό το γήπεδο και άλλη ομάδα έπαιζε άμυνα και πιο πολύ προσπαθούσε να βγει με μεγάλες μπαλιές στην κόντρα. Δεν καταφέραμε να βρούμε τους χώρους. Χάσαμε κανένα δύο ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μπορούσαμε να σκοράρουμε. Κρατάμε το ότι δεν χάσαμε, δεν δεχτήκαμε γκολ και συνεχίζουμε. Αυτή η ομάδα φέτος στην έδρα της σε 5 ευρωπαϊκά μάτς δεν έχει δεχθεί γκολ. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο αδύναμη όπως τη θεωρούμε εμείς, ίσως και βάσει βαθμολογίας που έχει στην UEFA? Εντάξει, σας είπα ότι αυτοί στηρίζονται πιο πολύ στην αμυντική λειτουργία, στο γήπεδο ότι είναι μικρό. Κακός αγωνιστικός χώρος, οι ομάδες που έρχονται να παίξουν μπάλα δεν καταφέρουν να παίξουν το ποδόσφαιρο. Και πιο πολύ για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι δεν έχονται εύκολα γκολ. Δημήτρη, το ότι βγαίνουμε και λέμε ότι σήμερα ο Πέλκας που μας είχε συνηθίσει σε άλλες εμφανίσεις στα προηγούμενα μάτια ήταν πάρα πολύ κακό. Είναι το βαρόμετρο του ΠΑΟΚ. Δεν πήγε καλά ο Πέλκας, δεν πήγε καλά ο ΠΑΟΚ μπροστά. Αυτό πώς το αντιμετωπίζεις? Σε γεμίζεις με μεγαλύτερη ευθύνη και θεωρείς ότι η σημερινή απόδοση είναι μια παρένθεση, ή θεωρείς ότι κάπου λίγο το επικεντρώνουμε πάρα πολύ πάνω σου, ας πούμε? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και καλές μέρες και κακές μέρες. Σήμερα δεν μου βγήκαν κάποιες μεταβιβάσεις. Ίσως ήταν και πρόσφατο παιχνίδι, γιατί ακόμα δεν έχω συνηθίσει να αγωνίζομαι Κυριακή, Τετάρτη συχνά. Παρένθεση, συνεχίζουμε με δουλειά πολύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το κεφάλι κάτω και μπροστά. Σε τι φάση βρίσκεται η ομάδα τώρα? Ακόμα δένεστε, ακόμα χτίζετε. Τι να περιμένουμε στο μήνα αυτό που έχει πολλά μεγάλα μάτς? Εντάξει, σίγουρα όπως έχουμε πει ότι είναι νέα ομάδα, νέα φιλοσοφία. Παίζουμε το ποδόσφαιρο που θέλει ο προπονητής. Κάτω την μπάλα. Προσπαθούμε να παίξουμε στο ποδόσφαιρο. Κάθε παιχνίδι τώρα το βλέπουμε διαφορετικά. Τώρα ακολουθεί το μάτς με την ΑΕΚ, σημαντικό μάτς. Θα πάμε να κερδίσουμε. Και κάθε μάτς διαφορετικά. Δημητρή, κάτι τελευταίο. Ίσως αυτό το παιχνίδι, οι βαθμοί που δεν ήρθαν με μία ενδεχόμενη νίκη, να πονάει από αυτή την άποψη. Γιατί με το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ και μετά, ο ΠΑΟΚ έχει ένα αγωνιστικό γολγοθά. Έχει συνεχόμενα ντέρμπι στο πρωτάθλημα, έχει Ευρώπη, έχει κύπελο. Αυτή την περίοδο τη φοβάστε λίγο, θέλετε κι εσείς να μετρήσετε τις δυνάμεις σας εκεί? Πώς τη βλέπετε, τη συζητάτε ότι έρχονται τόσο πολλά μαζεμένα παιχνίδια? Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολη περίοδος, πολλά μάτς, δύσκολα μάτς. Όπως είπα και πριν, κάθε μάτς το κοιτάμε ξεχωριστά. Κοιτάμε να είμαστε, να κάνουμε καλή ζωή, να ξεκουραζόμαστε καλά. Και θα προετοιμαζόμαστε για κάθε μάτς κατάλληλα, ώστε να πηγαίνουμε να παίρνουμε στους τρεις βαθμούς ή ό,τι καλύτερο από το μάτς.